παίκτρια που σήκωσε στις πλάτες του τον Παναθηναϊκό και με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ. Λίμπερο, Ξανθή Μιλωνά. Ίδιες επιλογές για τον Φλόρο. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Και ομάδα... από το σύνδελο και δεν ακουμπά στην οροφή. Το Μάσεβιτς διαγώνια στη Βούγεβιτς. Κατεβαίνει η Κάτιτς με την Κυριακή του για να βάλουν τα χέρια τους. Ο Φερνάνδες παίρνει τη μάχη στο φιλέ και μειώνει. Το Μάσεβιτς στη γραμμή. 18-19. Κεντρώστε. Το Μάσεβιτς. Καλό σερβίς. Λάθος, η Χαντάβα σκοράρει. Φερνάνδες 18-20. Κάνει. Υποστηρίζουν τον Ηρακλή. Μιλωνά σερβίς στην ευθεία Μοντάνιο. Πέρασε η Σαπαρεύσκα 20-23. Τρεις ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό για το πρώτο σετ. Η Τότσκο, η Χαντάβα, η Κάτιτς. Έβγαλε άμυνα η Χατζηνίκου. Επίθεση για το σετ η Τομάσεβιτς με πλασέ στην Κάτιτς. Η Κυριακίδου, η Χαντάβα, ένα ακόμη πλασέ. Δεύτερη κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός στην ίδια φάση. Η Τότσκο αστοχή, μπαλά στο πάνω μέρος του φιλέ. Τελειώνει με μπλοκάουτ όμως για την Λετωνία και τον Παναθηναϊκό. Και τώρα έκανε καλό σερβίς στην Τομάσεβιτς. Από τα 3 μέτρα. Χατζηνίκου του Μητρέσκου. 7-11. Η πρώτη καλή... καλή υποδοχή και πρώτο χρόνο. Αλλά πάει τώρα από τον Μητρέσκου. Μητρέσκου με βλασέ. Βούγιοβιτς, μπλοκ μονό, η Φερνάνδες περνάει, η Γιακούμπ και έρχεται η Χατζηνίκου με το ένα χέρι να πασάρει στη Φερνάνδες για το 17-17. Ρεύσκα, Κάτιτς, Χαντάβα του Μητρέσκου τον μπλοκ, εκπληκτική αντίδραση από τη Γιακούμπ. Η Κιώση κι άλλο μπλοκ, πάλι η Φερνάνδες, 17-18-3-0 ο Παναθηναϊκός. Χαντάβα στο σερβίσι, Μοντάνιο στην επίθεση. Περνάει και τώρα η Χαντάβα στην πρώτη ζώνη. Μιλωνά έχει προβλήματα. Χατζηνίκου, Τότσκο πέρασε. Ισοφάρισε στους 24. Τότσκο που όλοι... Βούγιοβιτς. Κάτιτς. Μοντάνιο, το μπλοκ. Η Χαντάβα γυρίζει. Πάλι Μοντάνιο. Με διπλό μπλοκ πάει διαγώνια για το μπλοκάουτ. Η άμυνα της Δουμητρέσκου. Η Χατζηνίκου σωστά δεν αφήνει Σαπαρέσκα. Πέρασε η Τότσκο, απάντησε η Βούγιοβιτς. Και η Κάτιτς φορτώνει πάλι την Κολομβιανή για να στοχίσει στη διαγώνιο. Ο Παναθηναϊκός. Φερνάνδες στα 3 μέτρα, η Βούγεβιτς, καλή υποδοχή στην Κάτιτς. Η Κιώση πέρασε και σοφάρισε πατώντας γραμμή 3 μέτρων. Τέλος, 24-26, ο Στράντζαλης για Μαρτίνο. Τομάσεβιτς, η Χατζηνίκου, 7-8. Τότσκο, Χατζηνίκου, με πλασέ η Φερνάνδες. Η Βούγεβιτς, η Μοντάνιο, το μπλοκ της Φερνάνδες για το 7-13. Εντάξει, Φερνάνδες θέση ήταν πρώτη. Τομάσεβιτς. Δουμητρέσκου, βγήκε η άμυνα από την Κάτιτς, διπλό μπλοκ. Χατζηνίκου πάει στην Τομάσεβιτς, πέρασε στη γραμμή από διπλό μπλοκ. 16-20, Σαπαρεύσκα περιμένει τη Γιακούμπ. Έρχεται η Χαντάβα διαγώνια στην Τότσκο. Για το 19-24, η Τότσκο μπλοκάουτ προλαβαίνει να πάει στην μπάλα, αλλά δεν την ακουμπάει. Στην ευθεία στη Χαντάβα, τελειώνει ο τελικός με άσο από τη Χατζηνίκου. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδας στη Σύρο χωρίς να χάσει σετ. 3-0 τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και 3-0 τον Ηρακλή στον τελικό που κρίνεται ουσιαστικά στο δεύτερο σετ και στο χαμένο σετ μπολ του Ηρακλή στο 24-23. Τίτλος νούμερο 500. Ο 7ο κύπελο ισοφαρίζει τη Μαρία Καραγκούνη. Αποθέωση για αυτήν την ομάδα τίτλων του Παναθηναϊκού. Κρατάει τα σκύπτρα και πάει... Στέλιος Προσαλίκας στη ρούξη του Μητρέσκου για την αποθέωση του Παναθηναϊκού μετά την Ιεράπετρα και στη Σύρο. Για τον τέταρτο τίτλο στη σειρά, πράσινες γράφουν ιστορία στο νησί και δικαιολογημένα αποθεώνονται. Στην Ιεράπετρα, στο Μαρκόπουλο και στο Κερατσίνι οι τρεις χρονιές απόλυτης Παναθηναϊκής κυριαρχίας. Για μια ομάδα που έχει το μέταλλο της πρωταθλήτριας, έχει το χαρακτήρα στα δύσκολα, έχει την εμπειρία, μια ομάδα που της αρέσουν τα δύσκολα, που δεν βαριέται όπως έλεγαν οι παίκτριές της πριν το πρώτο σερβίς του τελικού να πανηγυρίζει στο τέλος. Το καλύτερο Final Four από άποψη κόντρας, ποιότητας, εναλλαγών, ανατροπών ήταν στην Ιεράπετρα. Στη Σύρο αυτό το διήμερο ήταν, θα έλεγε κανείς, από τις καλύτερες και πιο ζεστές
και πιο φιλόξενες διοργανώσεις. Μοναδικές στιγμές για τις πράσινες. 7 τίτλοι για τη ρόξη του Μητρέσκου, πιάνει την Μαρία Καραγκούνη στην κορυφή. Σε ακούμε, Παντελή. Λοιπόν, είναι η πιο γλυκιά μέχρι την επόμενη. Ναι, έτσι, ακριβώς. Είναι η πιο βαριά. Η 500η κούπα για τον Παναθηναϊκό μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενες που καταφέραμε να τη φέρουμε εμείς στο σύλλογο. Είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια χρονιά όμως γεμάτη επιτυχίες. Δεύτερη θέση στην Ευρώπη, πρώτο κύπελο και πρώτο στην κανονική περίοδο. Ναι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Είμαστε ο Παναθηναϊκός και με το κύπελο μόλις τελειώσαμε. Πού αφιερώνεται αυτή την κατάσταση? Το κύπελο και πάλι στη μνήμη του Μιχάλη. Γιατί αύριο έχουμε το μνημόσυνό του και λυπόμαστε πολύ που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, δίπλα στην οικογένειά του. Του αφιερώνουμε και πάλι το κύπελο. Είμαι σίγουρη ότι κάπου εκεί ψηλά μας βλέπει και είναι πολύ χαρούμενος. Τελευταία μου τη Μαρίσα Φερνάντες με την επίσημη μεταφράστριά της στο Παναθηναϊκό, την Ελευθερία Χατζηνίκου. Είναι αυτό το βραβείο που κρατάει ο δεύτερος προσωπικός τίτλος φέτος, μετά το βραβείο στο ΓΕΣ ως καλύτερη επιθετική MVP εδώ